Ο Παύλος ο Μαρκακής. Κύριε Πρόεδρε, εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για 4 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, οι φάσεις του κοινοβουλευτισμού που παρακολουθήσαμε τα τελευταία λεπτά και εμείς αλλά και όσοι ακροατές παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής δείχνει ότι πράγματι τα δύο μεγάλα κόμματα προσπαθούν να ρίξουν το ένα στο άλλο τις ευθύνες, αλλά δείχνει ακόμη ότι αυτό που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αυτό που είναι στην συνείδηση του ελληνικού λαού και των πολιτών, ότι τη μόνη υπεύθυνη στάση από κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνει μέσα στο Κοινοβούλιο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Έτσι προσήλθαμε και σε αυτό το νομοσχέδιο. Η παρουσία των συναδέρφων, ακόμα και του Προέδρου μας, του κ. Καρατζαφέρη, δείχνει το σεβασμό που δείχνουμε σε όλα τα νομοσχέδια και την προσπάθεια που καταβάλλουμε να τα βελτιώσουμε, να αναστεγματίσουμε και τα αναδείξουμε εκείνα τα άρθρα στα οποία δεν συμφωνούμε και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Με αυτές λοιπόν τις προοπτικές, σε αυτό το νομοσχέδιο, καταρχάς διαφωνήσαμε στο κεφάλαιο 1, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος θα δώσει λύση στην εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών. Εκτιμούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργού για να βελτιώσει τα θέματα τα οποία αφορούν τα θέματα της ΑΣΠΗΣ, και βέβαια οι προτάσεις του κυρίου Βορύδη έγιναν δεκτές και γι' αυτό είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως τα θέματα των άρθρων 24-27 ήμασταν από την αρχή σαφώς αντίθετοι. Είναι θέματα τα οποία ρυθμίζουν διαδικασίες δαπανών του ΟΠΑΔ και των νοσοκομείων, οι οποίες συνετελέστηκαν και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας αλλά και επί κυβερνήσεων μέχρι σήμερα της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, θεωρούμε ότι και τα δύο κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, έρχονται να ρυθμίσουν με αυτό το νομοσχέδιο, διότι αυτοί κυβέρνησαν τον τελευταίο καιρό, είτε σαν υπουργοί, είτε σαν πολιτικά πρόσωπα επικεφαλής που βάλανε στους οργανισμούς στα νοσοκομεία, να καλύψουν παρατυπίες, υπερτιμολογήσεις και δαπάνες, για τις οποίες από την πρώτη στιγμή όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και ολόκληρος ελληνικός λαός περίμενε να γίνει ένα σημάζευμα της οικονομίας και στο δαπανό, τουλάχιστον στο θέμα της υγείας. Αν αυτό το σημάζευμα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συντελεστεί, ρυθμίζεται ή τακτοποιείται σβήνοντας ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, εμείς από την αρχή εκφράσαμε την αντίρρησή μας. Και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε καταρχάς το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε στα άρθρα στην απογευματινή συνεδρίαση.